Δεν θέλουμε να ακυρώσουμε αυτή την πρωτοβουλία στο Δήμο των Ρωδίων με αφορμή το ΦΠΑ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω εκφραστεί δημόσια και από το βήμα της Βουλής. Ποια είναι η θέση μου? Ξεπερνάει τα προσωπικά μου όρια το όποιο εγχείρημα να έρθει για ψήφιση η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας, που δεν είναι προνόμιο, είναι προϋπόθεση και όρος επιβίωσης για την περιοχή, για τους νησιώτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει συνέχεια. Αν υπάρχει συνέχεια, είναι γνωστή και εκφρασμένη θέση μου εδώ και καιρό. Ευχαριστώ. Όταν καταψήφισατε, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση. Ακόμα και αν τεθεί θέμα πειθαρχίας από πλευράς. Ακούστε, δεν είναι πρώτη φορά που έχει τεθεί θέμα πειθαρχίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην κυβέρνηση είναι συχνές οι φορές που δεν έχω γίνει δυσάρεστος. Εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο μου και τους 12 νησίους. Με αυτό το γνώμονα και την εντολή πορεύομαι μέχρι την τελευταία μέρα. Θα προσπαθήσω να προασπίσω τα συμφέροντα του δωδεκανησιακού λαού και των δωδεκανησίων που με πολύ κόπο χτίστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Ευχαριστώ. Ακόμα και αν δεν πρόκειται για συνολική κατάργηση. Ακούστε κάτι, είναι ξεκάθαρη. Το 30% δεν είναι προνόμιο, είναι όρος επιβίωσης. Πρέπει να το καταλάβουν όχι μόνο οι τροϊκανοί και κάθε τελευταίος πολίτης και πολιτικός στη χώρα αυτή.